Η τόνωση της μεσαίας τάξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση των μισθών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιότητων του Αμερικανού Προέδρου για τη δεύτερη θητεία του. Στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους στο Καπιτόλιο, αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού, ενώ τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των φοροαπαλλαγών για τα υψηλά εισοδήματα. Tonight. Απόψε, ας διακηρύξουμε ότι στο πλουσιότερο έθνος στη γη, κανείς εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης δεν πρέπει να ζει στη φτώχεια. Ας ανεβάσουμε το κατώτατο ομοσπονδιακό όρο μίσθιο στα 9 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που χειροκροτήθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επεσήμανε την ανάγκη για γρήγορη δράση του Κογκρέσου στο ζήτημα της μετανάστευσης. Αναφερόμενος στο Αφγανιστάν, προσδιορίσε το τέλος του πολέμου για το 2014. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αποστροφή του λόγου του, που έκανε πολλούς να σταθούν όρθιοι, αναφέρθηκε στο ζήτημα της οπλοκατοχής, παρουσία συγγενών θυμάτων. Τα μέτρα της κυβέρνησης κάνουν αυστηρότερα τα κριτήρια και τους ελέγχους για τις άδειες οπλοκατοχής, απαγορεύουν όπλα στρατιωτικού τύπου και περιορίζουν τα διαθέσιμα πυρομαχικά. Οι περιορισμοί, ωστόσο, πρέπει να περάσουν από το Κογκρέσο, με ικανό αριθμό βουλευτών και κυρουσιαστών να είναι αρνητικοί.